Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Μεγάλη λίστα αναμονής για περισσότερους από 68.000 Αυστραλούς, μεγαλύτερης ηλικίας βέβαια, οι οποίοι όμως χάνουν ζωτική σημασία περίθαλψη τη στιγμή που την χρειάζονται περισσότερο. Στους ηλικιωμένους Αυστραλούς παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη στο σπίτι, αφού η Αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες μια σειρά μεταρρυθμίσεων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. Όμως, η ήδη μακρά λίστα αναμονής έχει οδηγήσει τους υποστηρικτές του προγράμματος να ζητούν από την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει στον προϋπολογισμό της στα μέσα του επόμενου οικονομικού έτους επαρκή πακέτα κατοίκων φροντίδας ώστε να εξαλειφθεί αυτή η συμφόρηση, θα λέγαμε. Τα πακέτα κατοίκων φροντίδας αποδεσμεύονται από την κυβέρνηση και περιλαμβάνουν 4 διαφορετικά επίπεδα φροντίδας. Από λίγες ώρες την εβδομάδα υποστήριξης μέχρι περίπου 40.000 δολάρια ετησίως για όσους χρειάζονται καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Η Μέι Αζίζ είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του Anglicare Australia και λέει πως σε αντίθεση με την καθολική πρόσβαση στο Medicare ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Αναπήρων, τα πακέτα κατοίκων φροντίδας υπάγονται σε ένα σύστημα με δελτίο τιμών. So we're sort of at the mercy of the government to release packages when it deems fit. So they might release a big bunch of packages. For example, they did that in response to the Royal Commission, and that really drew down waiting lists, and people were only waiting for about a month for a time, which was great. Οι περισσότεροι και πλέον των 68.109 για την ακρίβεια ηλικιωμένοι Αυστραλοί που περιμένουν για περίθαλψη είναι υπερδιπλάσιοι από όσους βρίσκονταν στη λίστα αναμονής την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με την έκθεση Life on a Wait List της Anglicare. Το κυβερνητικό πακέτο υποστήριξης στο σπίτι ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του επομένου έτους, αναμένεται να βοηθήσει περίπου 1,4 εκατομμύρια ηλικιωμένων Αυστραλών που αναζητούν κατοίκον φροντίδα. Έρχεται σαν συνέπεια μετά την έκθεση της Βασιλικής Επιτροπής για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων που απεκάλυψε ότι στην Αυστραλία ναι μεν τα 2/3 των ανθρώπων χρησιμοποιούν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων από το σπίτι, όμως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για τη φροντίδα ηλικιωμένων διατίθεται για τη φροντίδα τους σε ιδρύματα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νέο πακέτο κατοίκων φροντίδας απαρέχει υποστήριξη για κλινική φροντίδα όπως νοσηλευτική ή εργοθεραπεία, μαζί με την καθημερινή διαβίωση όπως καθαριότητα ή προετοιμασία γευμάτων, ντους, ντύσιμο ή λήψη φαρμάκων. Η κυρία Ζίζ ελπίζει ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εγγυηθεί το στόχος της για τη μέγιστη αναμονή 3 μηνών στο πλαίσιο του νέου συστήματος. The biggest constraint in meeting demand really is the funding. So what we're calling on the government to do in the next mid-year budget update is actually just release enough packages to clear this wait list. That's much more expensive than just looking after them at home. But the other reason that this would be a really smart investment is because they're setting up a new support at home system from July 2025. And it's just going to be set up for failure if it inherits this not just huge waiting list, but a waiting list that is rapidly, rapidly growing. We want to set this new system up for success. Για όσοι είναι σε αναμονή όμως, οι συνέπειες είναι σοβαρές. Η Βασιλική Επιτροπή για την Περίθαλψη Ηλικιωμένων αποκάλυψε ότι 28.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στη λίστα αναμονής το 2018 και το 2019. Άλλοι φορείς όπως οι Μπένετας που δραστηριοποιούνται στον τομέα εδώ και 75 χρόνια αγωνίζονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Στην πραγματικότητα, η έκθεση υπογράμμισε ότι ούτε ένας φορέας παροχής δεν μπορούσε να πει ότι ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα προγράμματα κατοίκων υποστήριξης της κοινοπολιτείας το πακέτο υποστήριξης αρχικού επίπεδου στην περιοχή που παρήχε τις υπηρεσίες του. Οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση επισημάνθηκαν σαν το κύριο εμπόδιο στην έκθεση, ακολουθούμενη από την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Μπένετα, η Σάντρα Χίλς, μας εξηγεί. This time last year, we had about 34,000 people on the wait list. We now have 68,000, so it's doubled in 12 months, which is really not good. So we've got the same sort of issues as other providers. In some regions, we've closed our waiting lists. In some areas, we actually
can provide more services, but we can't find the staff. Προσθέτει ότι για όσους προέρχονται από πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά υπόβαθρα, η πλοήγηση στο σύστημα μπορεί να είναι ακόμα πιο περίπλοκη. Τα ζητήματα γύρω από τη μετάφραση αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. There's also cultural attitudes towards residential services and home care too. People coming into the home, attitudes about who should provide the care. And so some of those things really could be improved, but these are things that are happening over time. People from a cold background have issues. There are complexities in accessing home care services as well. Η εκπρόσωπος του Υπουργού Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Ανίκα Wells, δηλώνει σε σχετική ερώτηση στο SBS ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επένδυσε 531 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επιπλέον 24.100 πακέτων κατοίκων φροντίδας μέχρι το τέλος Ιουνίου του επομένου έτους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν αυτά τα πακέτα να φτάσει στο ρεκόρ των 300.000. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι τα άτομα που αξιολογούνται ως έχοντα επίγουσα ανάγκη για φροντίδα συνήθως λαμβάνουν το πακέτο τους εντός ενός μηνός και ότι το πρόγραμμά τους υποστήριξη στο σπίτι θα προσφέρει συντομότερους χρόνους αναμονής από την αξιολόγηση έως τη λήψη της υποστήριξης. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.